Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε σήμερα εδώ. Πριν από δύο μέρε, και συγκεκριμένα τη Δευτέρα, το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ολύμπου παρουσιάστηκε με κάθε λαμπρότητα όπω πραγματικά του έπρεπε, σε έναν ιδιαίτερο χώρο, σε έναν αγαπημένο χώρο στο Μουσείο τη Ακρόπολη. Επομένω, λοιπόν, μετά από αυτή την παρουσίαση, μπορείτε να δώσετε και σε μα ε, τα χαρακτηριστικά στοιχεία του, φεστι... του φετινού φεστιβάλ. Πότε ξεκινάτε, πόσε εκδηλώσει, ποια είναι η τιμόμενη χώρα. Ναι, θεωρούμε ότι το Φεστιβάλ Ολύμπου συγκαταλέγεται πια στα μεγάλα φεστιβάλ της χώρας και αυτό ήταν και ο λόγος και ο σκοπός που παρουσιάσαμε το πρόγραμμα φέτος στην Αθήνα σε ένα συμβολικό χώρο στο Μουσείο της Ακρόπολης γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός δεν παράγεται μόνο στο κέντρο στην Αθήνα δεν είναι μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών, είναι και άλλα φεστιβάλ και όχι μόνο το Φεστιβάλ Ολύμπου και άλλα σημαντικά φεστιβάλ που γίνονται ανά τη χώρα και μάλιστα σε χώρους ιδιαίτερου που θα πρέπει να αναδειχθούν ε, περισσότερο και είναι και φροντίδα της πολιτείας που πρέπει να το κάνει αυτό. Γιατί τα φεστιβάλ όπως το του Ολύμπου και θα ρωτήσω και κάποια άλλα φεστιβάλες και το Φιλίππον ε, δεν έχουν και καμία χρηματοδότηση. Ξέρετε. Είναι φεστιβάλ. Δεν το οποία... έχουν καμία χρηματοδότηση. Στο παρελθόν, ε, εσεί, σαν φεστιβάλ Ολύμπου, είχατε την τύχη να είστε κατά την ομπρέλα του ΕΣΠΑ. Βέβαια και αυτά έχουν ε, τα προγράμματα για μια περιορισμένη χρονική διάρκεια. Σε ένα-δύο χρόνια. Ε, ναι, έχουν περιορισμένη ε, διάρκεια. Μετά από ένα. να ζητάει. Με μια πορεία 47 χρόνων φέτο. Πορεύεται έτσι με δικού του θα έλεγα πόρου, οι οποίοι προέρχονται βέβαια από του τοπικού φορεί ε, και από τους χορηγούς της περιοχής και βέβαια από και από άλλου χορηγού και από άλλε περιοχέ που ε, στηρίζουν το Φεστιβάλ Ολύμπου και θέλουν να προκληθούν βέβαια και μέσα από το Η Φεστιβάλ Ολύμπου. Η Πιερία στηρίζει λοιπόν το Φεστιβάλ Ολύμπου και καλά κάνει, που είναι σημείο αναφορά όχι μόνο για την Πιερία αλλά και ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα. Ε, ξεχωρίζει τα τελευταία χρόνια, μου λέτε, και γι' αυτό έτσι. το λόγο δώσατε και το στίγμα σα στην Αθήνα είναι για να καταγραφεί αυτό στα, στα ε, ελληνικά πολιτιστικά δεδομένα. Έτσι, αυτό που σημείωσε και ο Αλέξη Κωνστάλλας, ο οποίο ήταν και ο παρουσιαστή του προγράμματο, έλεγε, αν θέλετε. Ε, το Φεστιβάλ Ολύμπου δεν θα το κρίνω από τις εκδηλώσεις ή τα θέατρα ή τις συναυλίες που περιέχει γιατί αυτά μπορεί να περιέχονται και σε άλλα φεστιβάλ αλλά οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται αυτές οι εκδηλώσεις έχουν πολύ σημασία Ξέρετε όλες οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ολύμπου πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερα συμβολικού και ιστορικούς χώρους στο αρχαίο του Δίου, στο κάθε. του Εξαιρετικό, όπως δεν πήγε πρέπει να πάει οπωσδήποτε, να και... το κάνει φέτος, πάντα λέμε, δεδευτόν. φανταστείτε, να παρακολουθεί κανείς, λέω, τις βάκχες, για παράδειγμα, του Ευρυπίδη, οι οποίε πρωτοπορουσιάστηκαν σε αυτό το θέατρο. Εκεί έγινε η πρεμιέρα, θα μπορούσε να Μόνο που το σκέφτεται κανεί, συγκινείται. Με, με την παρουσία του Ευρυπίδη, ο οποίο προλόγησε και όλα εκεί για το έργο. Το κάστρο θα ανοίξει φέτο, ε, για ε, σήμερα. Βέβαια, το κάστρο ανοίγει φέτο, επιτέλου. Ναι. <laughs> και έτσι θα έχουμε παράσταση θεατρική και μέσα στο κάστρο. Πώ εκδηλώσει μέσα στο κάστρο, του ε, ε, Πλαταμόνα. Θα γίνει μια θεατρική παράσταση φέτο, ή αεροφύλοι, μέσα στο κάστρο. Και βέβαια οι μουσικέ συναυλίε θα γίνονται στο κλασικό χώρο, στο πλάτομα του κάστρου που κι εμεί εκεί προτιμάμε γιατί είναι ιδανικό χώρο για σ Έχουμε τρει εκδηλώσει στο Κάστρο φέτο. Τρει εκδηλώσει και οι υπόλοιποι 44 είναι στου άλλου χώρου. Ε, οι οι περισσότερε βέβαια είναι στο αρχαίο θέατρο που εκείνο ο κύριο χώρο του Βεστιβάλ Ο κύριο χώρο, ο οποίο Έχουμε... είναι ηδηλιακό, εμπνέει, θυμίζει άλλα γεγονότα. Έχουμε εκδηλώσει στο αρχαίο Λίβιθρα ένα ναι. επίση σημαντικό χώρο αρχαιολογικό που είναι μέσα στον, στον Όλυμπο. Εκεί ήταν και ο τόπο που έζησε ο Ορφαέα και οι Ολυμπιάδε Μούσε. Και βέβαια στην αρχαία Πίδνα, έναν επιστηματικό χώρο ο οποίος δεν έχει προβληθεί τόσο όσο το αξίζει θα έλεγα και γιατί είναι σημαντικότατος από τους πλέον αρχαιότερους χώρους. Πώς γίνεται εκεί. Όπου και... εκεί έγινε και η γνωστή μάχη της Πίδνας, όπου σκοτώθηκε και η Ολυμπιάδα, η μητέρα του Αλέξανδρου. Όπου φέτος εκεί θα παρουσιάσουμε σχετικό έργο που έχει γραφεί ναι. για την Ολυμπιάδα. Α, ναι. Και θα παιχτεί για πρώτη φορά στον φυσικό χώρο εκεί που πράγματι. Εξαιρετικό. Ε, Ημερομηνία θέλουμε να, να μα δώσετε τώρα. Πότε ξεκινάτε, ε, η πρώτη εκδήλωση. Ξεκινάμε εκτίλωση. 30 Ιουνίου. Είναι η επίσημη μα έναρξη 30 Ιουνίου. Στον γνωστό χώρο εκεί γίνεται η έναρξη κάθε χρόνο στο κέντρο των Μεσογειακών Ψηφιδωτών. Ένα, ένα ωραίο χώρο που είναι δίπλα στο Μουσείο τη Ακρόπολη. Ναι. Γιατί εκεί υπάρχουν και εκθεσιακοί χώροι, ναι. όπου πέρα από την υποδοχή τη θυμόμενη χώρα που φέτο είναι η Τσεχία, ε, θα γίνει μια συναυλία με ένα μουσικό σχήμα με κλασική μουσική που έρχεται από την Τσεχία, ειδικά για αυτό το σκοπό. Ένα πολύ γνωστό Κάθε εγκαιρό. χρόνο η πρώτη yeah. εκδήλωση αφιερώνεται και... στην επόμενη χώρα. Έτσι, ναι, και είναι. θα εγκαινιαστούν και οι τέσσερι εκθέσει τσέχων καλλιτεχνών που φιλοξενούμε φέτο στο φεστιβάλ Ζωγράφη. του Ταλίμου, γιατί Ζωγράφοι. Δύο... Ζωγράφοι, χαράκτε, υπάρχουν διάφορε εκθέσει. Έτσι λοιπόν. Οπότε η τσέχικη κουλτούρα ένεργση. κατά κάποιο τρόπο μέσω τη τσέχικη μουσική από τη συναυλία, ε, δίνεται μια γεύση το τι ακριβώς είναι αυτή Έτσι. η χώρα. Και ένα στοιχείο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο ρόλος του Φεστιβάλ Ολύμπου ε, είναι και, δι και διαφορετικός, δηλαδή είσαι κατά κάποιο τρόπο οι πρεσβευτές της περιοχής. Ε, προβάλλεται τον τουρισμό, προβάλλεται μια περιοχή που είναι εξαιρετικού φυσικού κάλους, εκτός από του αρχαιολογικούς χώρους που ε, έχουν ιστορικότητα που αναφέρατε. Μιλούμε για μια τουριστική περιοχή, είναι το καλοκαίρι, η πυρία είναι στα Ναι, αυώτες, μιλάμε για μια ε, περιοχή η οποία διαθέτει 80 χιλιόμετρα ακτέ, ε, τον Όλυμπο, όπου εκεί ο επισκέπτη μπορεί να έχει και εναλλακτικέ. Ελλακτικού τρόπου να περάσει τι διακοπέ του πέρα από το να κάνει τον μπάνιο στη θάλασσα. Τώρα η αποστολή τη Τσεχία θα είναι. Ε, ε, σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα γίνουν τουλάχιστον 10 εκδηλώσει που έχουν. Που αφορούν να, την Τσεχία. Αφορούν τη Τσεχία. Με σχήματα που έρχονται ειδικά από την Τσεχία για να Παρουσιάσω στοιχεία του πολιτισμού τους ε, στην Πιερία. Και βέβαια πέρα από εμάς τους Έλληνες που θα γνωρίσουμε στοιχεία του τσέχικου πολιτισμού είναι και οι τουρίστες οι οποίοι είτε είναι από την Τσεχία είτε και από άλλε χώρε που θέλουν να δουν τέτοιου είδου. που θα δύο εμπνευστούν δύο. από τι εκδηλώσει που Αυτή έχουν κάνει. Αυτή είναι, να μια κάνουν μια ιδιαιτερότητα του, του Φεστιβάλ Ολύμπου, που εδώ και 10 χρόνια έχει εφαρμόσει αυτό το θεσμό τη τιμόμενη χώρα, με πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα, σα το λέω. Και με, ε? χώρε μάλιστα που ε... η Πιερία δεν είχε άλλη μέχρι σήμερα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, Για παράδειγμα, ε... ανοίξατε δρόμου με την Ορβηγία, ήρθατε σε πανεπιστήμια. Με το Μαρόκο, από την Αφρική, με μακρινέ χώρε που δεν γνώριζαν που πέφτει η Ελλάδα, όχι μόνο η Ελλάδα. Και αυτό είναι ω αφορμή να αναπτύξουμε και σχέσεις ε, μεταξύ φορέων τουρισμού, αλλά και πολιτικές σχέσεις ακόμα. Ε, φανταστείτε, έχουμε συνεργασία του Υπουργείου εξωτερικών την πρεσβεία, ε, θα γίνουν διάφορα πράγματα και σε επίπεδο πολιτικό ακόμα. Και έτσι νομίζω ότι ένας θεσμός σαν το φεστιβάλ κατάφερε να ανοίξει τέτοιου είδου δρόμου, και αυτό είναι σημαντικό, ότι μέσα από τον πολιτισμό να ανοίξουν και δρόμο επικοινωνία. Να παγιώσει δρόμου φιλία, ε, αγάπη, εμπιστοσύνη, και συνεννόηση και, και συνεργασία των λαών, κάτι που το έχουμε ανάγκη ω χώρα. Την ίδια ώρα και δρόμου όμω εμπορικών να και συναλλαγών και, και ανάπτυξη. Στο Μουσείο τη Ακρόπολη ήταν και πολλοί εκπρόσωποι αυτών των χωρών που συνεργαστήκαμε μέχρι τώρα, που ήρθαν. που, που έδωσαν νοσίες. το δικό του στίγμα. ε, θα ήθελα να μου πείτε τώρα που αναφερθήκατε σε αυτέ τι χώρε που ήρθαν στην προχθέσινη εκδήλωση στο Μουσείο τη Ακρόπολη, ε, άνθρωποι που επισκέφθηκαν το φεστιβάλ Ολύμπου μέσω αποστολών που συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια σε προηγούμενε διοργανώσει mm. έχουν επισκεφθεί ω τουρίστε μεμονωμένα τα επόμενα χρόνια την περιοχή, έχετε κάποια τέτοια στοιχεία. Ε, να σα πω ότι υποδεχόμαστε και γκρουπ οργανωμένα, όπου ναι. το φεστιβάλ ανέλαβε πια και το ρόλο του ξεναγού και του υποδοχέ αυτών των Εξαιρετικό. ανθρώπων. Γιατί ξέρουν όσον αφορά το φεστιβάλ, όταν ξεκινούν να έρθουν στην Ελλάδα. Τα σπάρουν να... τηλέφωνο. Του ε, παραπέμπω εκεί που πρέπει να πάνε, ανάλογα για τούτο, το, τι θέλει να δει ο καθένα. Επομένω, σε... αυτό το καταγράφεται σε... σε, δυναμικότητα, σε κίνηση. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι χρόνια. στην εμπειρία και όχι μόνο. Και, και, και οι φορείς, δεν έχετε παράπονο. Και οι Ένωση Ξενοδόχων και το Επιμελητήριο. Ότι γίνονται προσπάθειε που συμβάλλουν στην γενικότερη ανάπτυξη τη περιφέρεια είναι όλοι στο πλευρό σα. Είναι άπαντε ε, στο, στο πλευρό του φεστιβάλ και φέτο ε, θα έλεγα ότι για πρώτη φορά είμαστε όλοι μαζί. Το Υπουργείο Πολιτισμού. Ε, το Υπουργείο Πολιτισμού είναι εκεί που είναι. Ναι, θέλω ε, να πω. Ε, όποτε έχετε απευθυνθεί εκεί, είχατε την βοήθεια που. θέλετε. Ε, να σα πω ότι ε, με μία λέξη θα έλεγα όχι, αλλά. Δεν είχατε βοήθεια. Α, από την άλλη, όχι αυτή που θα έπρεπε. Ναι. Οικονομική δεν το συζητάμε. Εμεί συζητάμε έστω ακόμα και την ε, ηθική και θεσμική υποστήριξη σε ζητήματα που έχουν σχέση συνεργασία με αρχαιολογικού χώρου που χρησιμοποιούν. Ναι, και, και για, για να καθαριστούν είναι κάποιοι χώροι και για να δοθούν ναι, κάποια Αυτά μικρά Τα καθαρίζει δί. όλα το φεστιβάλ, δεν έχει πρόβλημα. Όλα, όλα τα κάνετε μόνοι σα. Απλά σας. την παραχώρηση ζητάμε ναι. και τη ζητάμε ατελώ. Την άδεια. Το Βουλισμή. θυμάμαι το πρόβλημα αυτό όταν είχε προκύψει. Και νίκιο. Είναι πολύ ελμηρό. Ε, αυτό όμω το έχουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι τώρα. Σας Οφείλω να το πω να το αναγνωρίσω. Νηπόρι, ναι. Δεν έχουμε το άλλο που λέτε εσεί, επιχορήγηση όπω και να έχουν κάποια μεγάλα φεστιβάλ με μεγάλα νούμερα που ακούμε κάθε φορά. Ε, για εμά αυτά είναι άλλα. Οι επιχορηγήσει από τι εξαρτώνται σε άλλα φεστιβάλ που δίδονται, κύριε Παπαδόπουλο. Ε, είναι κάποια φεστιβάλ τα οποία έχουν κατοχυρώσει την, θεσμικά την επιχορήγηση. Για παράδειγμα, το Φεστιβάλ Αθηνών παίρνει ένα μεγάλο ποσό κάθε χρόνο. Mm -hmm. Μπαίνει στον προπολισμό του Υπουργείου Πολιτισμού ή το Φεστιβάλ Καλαμάτα δηλαδή, για παράδειγμα όπου έχει μια σταθερή χρηματοδότηση κάθε χρόνο, Ξέρετε ότι από το Υπουργείο Πολιτισμού θα πάρει ε, αυτά. Και Αυτό το κονδύλι εκείνα. και είναι ένα μέρο ναι, των εξόδων. Εμεί δεν, του... δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Ξεκινάμε πάντα με δικού μα πόρου και βέβαια ξεκινάμε, οφείλω να πω, με του φορεί του τοπικού, του Δήμου στην περιφέρεια, που συμβάλλουν, μη φανταστείτε τι τρομερά ποσά, αλλά για μα είναι σημαντικά όμω για να ξεκινήσουμε. Και και κατά από εκεί πόσον και πόσο και πέρα... τα έξοδα σα καλύπτονται από το εισιτήριο και κατά πόσο από τι χορηγίε. Ε, να σα πω ότι τα τελευταία χρόνια το φεστιβάλ με μια καινούργια πολιτική που εφαρμόζει, δηλαδή δεν αγοράζει πια τα... τι παραγωγέ, ναι. ε, τι φιλοξενεί και κάνουμε μια, μια συμφωνία μεταξύ μα. Ανάλογα πώ θα πάνε. Ανάλογα πώ θα πάνε και με κάποιο ποσοστό δηλαδή που συνεργαζόμαστε και συμφωνούμε. Ότι το φεστιβάλ Ολύμπου βγάζει πέρα τα έξοδά του και ναι. μένει και ένα μικρό υπόλοιπο στο ταμείο. Αυτό δηλαδή είναι σημαντικό. Είμαστε, δηλαδή δεν δε ξέρει ότι δεν θα μπει μέσα. Έχουμε έτσι, έτσι, δεν είναι. θετικό πρόσημο κάθε πολύ Σημαντικό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θετικό πρόσημο, πρόσημο γιατί αυτό σε βοηθάει να επιβιώσει. Έτσι, επιβιώσεις, έτσι ναι. δεν είναι. Έτσι. 47 χρόνια. Τι καινούριο είναι αυτό που. Θα δώσουν φέτο έτσι. κοινέ ε, εκδηλώσει. έχουν γίνει αρκετά πράγματα καινούργια στην πορεία αυτών των χρόνων. Ναι. Και βέβαια, εκείνο που επιδιώκει το φεστιβάλ όλοι που τώρα είναι να ανοίξει ορίζοντε, να αποκτήσει την εξωστρεφιά του, να φύγει από την πιερία, να πάει σε όλη την Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα που τα κατάφερε σε ένα μεγάλο βαθμό. Ναι. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αυτό πώ ακριβώ το εννοείτε, με συμμετοχή σε εκδηλώσει. Ε, το λέμε τώρα με, την, με τη συνεργασία με τι χώρε που σα ναι. είπα. Του χρόνου, για παράδειγμα, επιδιώκουμε να έχουμε εκδηλώσει από όλε και τι 12 χώρε που συνεργαστήκαμε μέχρι σήμερα. Μάλιστα, να του βάλετε όλου ε, στο παιχνίδι, λοιπόν. Έτσι, με κάτι ο καθένα που ναι. θα επιλέξει να έχει. Ένα την θεατρικό, μια μουσική παράσταση, στο... μια έκθεση. Ε, από την άλλη πλευρά, ε, δίνουμε τη δυνατότητα και σε ε, σχήματα που βρίσκονται όμορφα τη περιοχή μα, στην περιφέρειά μα λοιπά, να παρουσιάσουν δουλειέ μας από το φεστιβάλ. Επιδιώκουμε δηλαδή να γίνουμε το φεστιβάλ και των άλλων περιοχών που μπορούν. Ότι ένα ζωντανό φεστιβάλ δε, ναι, που ανταποκρίνεται σε ανάγκε Για παράδειγμα, πέρυσι φιλοξενήσαμε ένα σχήμα από τα Γενιτσά. Φέτο mm -hmm. θα φιλοξενήσουμε από τι ΣΕΡΕΣ. Άρα τιμάτε και χρόνο... την κεντρική Μακεδονία, μου λέτε και Μουλιάτε την κεντρική Μακεδονία, βέβαια. Και επίση, δεν ξεχνάμε και του ντόπιου δημιουργού που μέχρι ένα σημείο δηλαδή, πάντα λέγαμε προτιμούσαμε να είχαμε κάτι ξένο, γιατί το δικό μας πάντα λέγαμε, δεν είναι. Και... Ναι, και κανείς δεν αγιάζει τέτοια ναι, τρόπο ναι, ναι. ναι, αλλά το τώρα όμω είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό, ότι και οι ντόπιε δημιουργίε που είναι αξιόλογες που φιλτράρονται βέβαια μέσα από ανθρώπους που κατέχουν το αντικείμενο, την καλλιτεχνική επιτροπή που λειτουργεί στο φεστιβάλ και έτσι δίνουμε τη δυνατότητα και τέτοια σε παράλληλε εκδηλώσει που γίνονται ε, στο νομό και βέβαια φεύγουμε τώρα και έξω από του κλασικού χώρου που γίνονται εκδηλώσει μέχρι τώρα, θα δείτε τώρα πάμε. Σαν έναν οικισμό στην Άνω Μιλιά, σε ένα υψόμετρο χιλιών μέτρων στα Πιέρια, για παράδειγμα. Πάμε στον παλιό Παντελεήμονα, για παράδειγμα. Και καλά κάνε το ωραία χωριά τη περιοχή που τα αναδεικνύεται ε, έχουν, μέσα στον τόπο. Και, και τα αναδεικνύουμε και έχουν βέβαια συγκεντρώνει για ένα μεγάλο αριθμό ε, τουρισμού. Ε, από την άλλη, βάζουμε και καινούργια στοιχεία. Για παράδειγμα, φέτο βάζουμε και τα σχολεία ε, μέσα στο Βεστιβάλ, Όπου μέσα από τη δασκαλία πάνω στο θέατρο και στο λόγο γενικότερα και στι τέχνε, αναδεικνύονται κάποια σχήματα μέσα από τα σχολιά, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα αυτά που θα αναδειχθούν και θα προκριθούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο αρχαίο θέατρο του Δίου. Εξαιρετικό. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να προβάλλουν ή να πατάνε στη σκηνή του αρχαίου θεάτρου εκεί που... Να ε, εμπνευστούν, να πάτησαν... ζήσουν ε, αυτέ τι στιγμέ, γιατί δεν είναι συνηθισμένο ε, να αναπροβάλει δουλειά εκεί Όλα πέντε. αυτά είναι καινούργια στοιχεία τα οποία δημιουργούνται στον οργανισμό αυτό και γι' αυτό σα είπα ότι αγκαλιάζεται από περισσότερο κόσμο. Τώρα, για να σα πω μόνο με μία ανακοίνωση, 100 εθελοντέ δήλωσαν ήδη ότι θέλουν να προσφέρουν αφιλοκερδό στις υπηρεσίες τι υπηρεσίε του Τα προηγούμενα χρόνια. γινόταν, πώς ήταν. Ε, ή θα υπήρχαν 5-10 ή θα πληρώναμε κάποιου για να κάνουν κάποιε δουλειέ που ήταν απαραίτητε. Βέβαια, ο εθελοντισμό ανθεί στην ποιεία. Έχετε αναπτυχμένο και... εθελοντικό κίνημα. Βέβαια, ξέρετε, υπάρχει η εθελοντική ομάδα που ναι. έχει δώσει δείγματα γραφή. Και από την άλλη μεριά, όλα τα παιδιά θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Το θεωρούν μεγάλη του τιμή. Σήμερα, για παράδειγμα, πήρα ένα πατέρα και νόμιζε ότι χρειάζεται κάπου να μεσολαβήσει για να πάρω την κόρη του εθελόντρια. Ε, και του λέω ότι το κάθε παιδί μπορεί να έρθει και σπουδάζει και αρχαιολογία. Βέβαια, ε, έτσι Επομένως, λοιπόν πρέπει τα να παιδιά στιγμή, α, 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 νιώθουν ικανοποίηση τη συνεισφορά και από την άλλη μαριά α, έρχονται σε επαφή με του χώρου που μέχρι τώρα δεν του ήξεραν. Α, έρχονται σε επαφή λοιπόν, με. Λοιπόν, κάνατε γνωστού του αρχαιολογικού χώρου, μου λέτε στο κοινό, διόν. σε μαθητέ, σε φοιτητέ, σε νέου ανθρώπου. Έχει αυξηθεί ο εθελοντισμό. Επομένω, βλέπουμε μια απλή σειρά. Και όλοι ο του είναι των σχημάτων αν καταφέρουν να μπουν στο φεστιβάλ, αν καταφέρουν να μπουν στο αρχαίο θέατρο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επομένω είναι ένα στόχο, είναι, είναι, είναι ένα κίνητρο. Βέβαια. Ο άλλο θέλει ναι. να μπει εκεί. Ναι. Ε, 47 χρόνια ζωή, σε τρία χρόνια θα έχουμε τα 50, 50 χρόνια. Αλλά ναι. πρέπει να Ετοιμάζεστε ώρα. από τώρα, σκέφτεστε τι ναι, ναι. ναι. θα, θα κάνετε στα 50 χρόνια. Ήδη αρχίζουμε και στείλουμε καταρχήν το, το λεύκο των το το, το 50 χρόνων. Όπου πρέπει να καταγραφεί η ιστορία των 50 χρόνων του φεστιβάλ Ολύμπου. Και ήδη ζητάμε να γίνουν πολλά και σπουδαία πράγματα με την ευκαιρία του μισού αιώνα φεστιβάλ. Επομένω, στα τρία χρόνια αυτά, γίνεται παράλληλα και όλη η προετοιμασία Επειδή για να. Είμαστε, είναι και έτσι... και... είμαστε ένα καινούριο συμβούλιο που θα. Ένα καινούριο, στο αλλά εσεί είστε σταθερή αξία. Είστε χρόνια στο φεστιβάλ, λίγο έτσι, δεν είναι. Ε, ναι, ανανεώθηκε όμω η αιτία μα, γι' αυτό διαλέγω ότι είμαστε καινούριο. Οι περισσότεροι από εμά έχουμε μια μακράτια πορεία μέσα στο φεστιβάλ, είτε και όχι μόνο από τη θέση του διοίκηση. Εγώ ξέρω ότι ήμουν και δήμαρχο χρόνια εκεί στο Δίο. Και δήμαρχο και, θα... και περιφερειακό σύμβολο ε... έχετε προσφέρει τι υπηρεσίε σα στην Ελλάδα. Και αφοδίκηση. είχα μία σχέση με το φεστιβάλ πριν γίνει ο πρόεδρο του φεστιβάλ Ολύμπου. Ε, κύριε Παπαχρή, ολοκληρώνοντα την συνέντευξή μα, θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Σε μια εποχή ε, που έχει πολλά ζητήματα, σε μια μνημονιακή εποχή, σε μια εποχή ανεργία κρίσης κρίση ε, και κρίση όχι μόνο οικονομική αλλά και αξιών. Θεωρείτε ότι ο πολιτισμό είναι ένα πνευματικό καταφύγιο, ακουμπάει κάπω στην ψυχούλα του εκεί, έρχεται και περνάει κάποιε ώρε ευχάριστα, νιώθει καλά παρατηρώντα και παρακολουθώντα κάποιε εκδηλώσει. Εσεί, ω πρόεδρο του οργανισμού, θεωρείτε ότι όσοι σα ακολουθούν στι εκδηλώσει σα είναι πιο ήρεμοι, είναι, ναι, είναι πιο χαρούμενοι πω, άνθρωποι. Δεν το πω μόνο με τον. Ε, το ρόλο του Προέδρου που κατέχω και θα έλεγα την ΑΕΤΟ Φεστιβάλ κάνει αυτό, αλλά και γενικά ενό ανθρώπου που παρακολουθεί τα κοινά και τα δημόσια και γενικώ ε, έχει μια σχέση με όλα αυτά που σημαίνουν γύρω και από δηλαδή, δεν λέω, όλοι έχουμε σχέση και από ήθελα να πω ε, κάποιο ρόλο και κάποια αρμοδιότητες ότι πραγματικά μέσα από τον πολιτισμό και μέσα από αυτούς τους οργανισμούς που πραγματικά προσφέρουν και σωστό πολιτισμό και ε, τον προβάλλουν αλλά και τον διχετεύουν και στην κοινωνία ότι γίνεται, δίνεται μια διέξοδο και με τους ανθρώπους που είναι από τη θέση του θεατή αλλά και από τους ανθρώπους που συμμετέχουν μέσα στον οργανισμό αυτό. Και αυτές τις μέρες μας νομίζω ότι είναι το ζητούμενο και βέβαια θεωρώ ότι μέσα από τον πολιτισμό αυτή η χώρα και αυτός ο τόπος μπορεί να βρει το δρόμο του και να ξεφύγει από αυτή τη μίζερη κατάσταση που δεν του ταιριάζει γιατί σε αυτή τη χώρα, μόνο με τον πολιτισμό και τον τουρισμό, θα μπορούσαμε να είμαστε μια προνομιακή χώρα και μια χώρα η οποία να είναι παράδειγμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να είμαστε ουραγό. Ε, αυτά είναι και τα βασικά μα όπλα και τα βασικά μα πλεονεκτήματα τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν και εγώ νομίζω και γι' αυτό ασχολούμαι άλλωστε με αυτό το χώρο. Γιατί έχω περάσει και από πολλού άλλου χώρου, αλλά νομίζω εδώ αξίζει να ασχοληθεί κανεί και αξίζει να συνεισφέρει γιατί φαίνονται και τα αποτελέσματα. Εύχομαι το καλύτερο δυνατό στι φετινέ εκδηλώσει. Καλή επιτυχία. Και πολλοί ότι... θεατέ να έρθουν. μετά πολλά την Εσύ ναι. τη Ακρόπολη, ναι. τη Δευτέρα παρουσιάζουμε το ναι. πρόγραμμα του φεστιβάλ σε ένα ιδιαίτερο χώρο στην Πυρία για πρώτη φορά στο Αρχοντικό του Τσαλόπουλου που το ανοίγει ναι. για πρώτη φορά και θα παρουσιάσουμε εκεί το πρόγραμμα. Εξαιρετικά. Και ερχόμαστε την Τετάρτη. Την προσεχή Δευτέρα, τώρα 11. Ναι, την προσεχή. Και ερχόμαστε την ναι. Τετάρτη εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Βασιλικό Θέατρο. Εξαιρετικά. Όπου... Και τρίτη παρουσίαση. Σε συνεργασία με το Πρωτοκολλήριο. Οπότε Αθήνα, Πυρία και Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη που τη θεωρούμε μια δικιά μα πόλη. Που ενισχύει η Θεσσαλονίκη, έρχεται και παρακολουθεί τι εκδηλώσει. και για μα είναι μια πόλη που έχουμε μια συνεχή και ε, επικοινωνία σε πολλά επίπεδα. Και οι περισσότεροι, βέβαια, ζήσαμε εδώ, μεγαλώσαμε εδώ, σπουδάσαμε εδώ. Σα ευχαριστώ θερμά για την παραχώρηση αυτή τη συνέντευξη. Καλή επιτυχία στι εκδηλώσει σα. Να είστε πολύ. καλά.